συναρπαστικό έργο που έχει στο επίκεντρο την οικογένεια και θα μπορούσε να θεωρηθεί και μια σύγχρονη τραγωδία, ανεβαίνει από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Η παράσταση προσπαθεί να φωτίσει από μια άλλη μεριά όλο αυτό που συμβαίνει μέσα σε αυτή την οικογένεια. Προσπαθεί περισσότερο να το δει μέσα από το πρίσμα των ανθρώπων που έχουν υποστεί μία κατάσταση και αποφασίζουν να τη λύσουν και όχι να κατηγορήσουν ένας τον άλλον. Μια οικογενειακή γιορτή γίνεται η αφορμή να διαταραχθεί η επίπλαστη αρμονία που για χρόνια επικρατούσε στο σπίτι της οικογένειας Χάνσεν. Είναι ένα πάρτι γενεθλίων ενός 60χρονου πατέρα, όπου στη διάρκεια αυτής της σύναξης, της οικογενειακής γιορτινής σύναξης για τα γενέθλια του πατέρα, κάποια στιγμή ανακοινώνονται πράγματα από τον ένα μου γιο, όπου θα φέρουν τις φοβερές ανατροπές. Είμαστε σε μια πολύ μεγάλη συγκέντρωση, προκειμένου να καταφέρουμε να αποδώσουμε αυτό το τόσο δύσκολο κείμενο, με ειλικρίνεια, με ήθος και ταπεινότητα. Περιμένουμε κάποιους καλεσμένους σήμερα. Κάνουμε ανοιχτές πρόβες εδώ και πάρα πολύ καιρό για να συνηθίζουμε τον κόσμο που είναι ανάμεσά μας και είναι μέρος της παράστασης ουσιαστικά. Είναι ένα έργο αυτό που δεν σε αφήνει ανεπηρέαστο και σαν κοινό και ο ηθοποιός όμως. Τελειώνοντας η πρόβα, είσαι μια ανοιχτή πληγή. Δεν είναι εύκολος ρόλος, είναι δύσκολος. Έχει τη δυσκολία ότι είναι η μητέρα η οποία ξέρει τι συμβαίνει μέσα σε αυτό το σπίτι και για πάρα πολλά χρόνια καλύπτει αυτή την ιστορία. Θεωρώ σαν ηθοποιός, εγώ σε σχέση με την Έλση λειτουργήσα με έναν απόλυτο σεβασμό και προσπάθησα να διαπραγματευτώ μαζί της με εντιμότητα, αποφεύγοντας να την κρίνω. Το να παίξεις αντιήρωες στο θέατρο δεν είναι τόσο εύκολο, γιατί υπάρχει η μεγάλη παγίδα, η προσωπική σου ηθική να συγκρουστεί με την ηθική του ήρωα. Η παράσταση «Οικογενειακή γιορτή» παρουσιάζεται από Τετάρτη ως Κυριακή στο φουαγέ του θεάτρου της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών και είναι ακατάλληλη για θεατές κάτω των 17 ετών.